Η πρώτη ερώτησή μου είναι προς τον Δημήτρη, ο οποίος ήταν και είναι και ο σκηνοθέτης, εκτός από ηθοποιός. Λίγα λόγια για το συγγραφέα και για το έργο. Ναι. Το έργο γράφτηκε το 1964, λέγεται «Διασκεδάζοντας με τον κύριο Σλόουν». Ο συγγραφέας είναι ο Τζο Όρτον. Έχει γράψει και άλλα έργα όπως το «Λουτ», όπως το «Τι είδε ο υπηρέτης» και... Κάτι μονόπρακτα. Ποιο? Και κάτι μονόπρακτα. Και κάτι μονόπρακτα. Είναι το πρώτο του έργο. Γράφτηκε λοιπόν το 1964. Είναι μια μαύρη κωμωδία. Ένα πάρα πολύ σύγχρονο έργο. Δηλαδή, αν οποιονδήποτε λέμε ότι γράφει το 64, δεν το πιστεύει. Θεωρούν ότι γράφτηκε αυτή τη δεκαετία τουλάχιστον. Και όλο το θέμα του έχει να κάνει με την υποκρισία. Είναι πολύ πολιτικό το έργο. Έχει να κάνει με την υποκρισία, με το καθοσπρεπισμό, με το φαίνεστε και με το είναι, με το είναι και με το φαίνεστε, με τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου και όλα αυτά τα παρουσιάζει με πάρα πολύ χιούμορ και πάρα πολύ έξυπνα, ξέροντας πάρα πολύ καλά τους κώδικες και τις φάρσες και του Όσκαρ Ουάιλντ, διότι, όπως λέμε και πολύ συχνά, με το χιούμορ λέμε τα πιο σοβαρά πράγματα. Αυτός, λοιπόν, παρουσίασε μία τραγωδία με κωμικό τρόπο. Και εμείς που παίζουμε πάνω σκηνή, και εγώ και η Πινελόπη Μαρκοπούλου και ο Γιώργος Ονούσης και ο Γιάννης Δεγαΐτης, ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα έργο που κάθε φορά δεν μας αφήνει στην ησυχία μας και δεν μπορούμε να φυσικαστούμε, γιατί τα θέματα του είναι τεράστια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να τα πλησιάζουμε σαν ηθοποί με ελαφράδα πάνω σκηνή, γιατί αν το πας και το παίξεις βαριά, θα πας κοντά στο έργο. Οπότε ο θεατής πρόκειται για μια κωμωδία η οποία και σε κάνει να γελάς και σε κάνει να σκέφτεσαι και γιατί όχι σε κάνει και να συγκινήσει σε κάποιες στιγμές. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την έννοια της ιδιοκτησίας του είναι του δημόσιου, του ιδιωτικού, τι είναι δημόσιο, τι είναι ιδιωτικό και βέβαια πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την εξουσία, πώς ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τη θέση του και τα λεφτά που έχει και τη θέση που κατέχει πώς εξουσιάζει τον άλλον και στο τέλος τον κάνει όχι υποχείριό του, υποκείμενό του, εκμεταλλευόμενος τα πάντα. Ναι, και το έργο είναι γραμμένο τη δεκαετία του 60, που είναι η δεκαετία του μεγάλου ριζοσπαστισμού. Ακριβώς. Και για την Αγγλία και για τις ΗΠΑ, γενικότερα για τη Δύση, ο πόλεμος του Βιετνάμ. Εγώ είδα πολλά πράγματα, δηλαδή πραγματικά και για την εξουσία και για την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό. Του αλλάζει τα φώτα και στην εξουσία και στην οικογένεια. Πάρα πολύ ριζοσπαστικό και αν το σκεφτεί πότε γράφτηκε, δηλαδή είναι ένα έργο που λέμε κλασικό γιατί είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Διαλύει τα πάντα, την εκκλησία, την οικογένεια, τη δουλειά, την εξουσία, τη δικαιοσύνη, τις οικογενειακές σχέσεις, τις προσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις αδερφού-αδερφής, της ομοφιλοφιλίας, τη σχέση του νέου μέσα από την κοινωνία και πώς τον αναγκάζει για να επιβιώσει τι μέσα να χρησιμοποιήσει. Ότι οι επόμενες γενιές που θα έρθουν θα είναι χειρότερες, όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, βλέπουμε τώρα και τι γίνεται και στην Ευρώπη κτλ., αλλά επειδή οι προηγούμενοι τους έχουν καλουχήσει και τους έχουν μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που όσο πέραν εποχές θα βγαίνουν όλο και περισσότερα τέρατα. Και αυτό δεν έχει τελειωμό. Και βλέπουμε και τώρα τι γίνεται, πόσο πάμε πιο πολύ προς το σκοτάδι. Διότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε θεσμοί, δεν υπάρχει ποια είναι η έννοια της ηθικής. Μιλάμε, καταπιάνεται με πάρα πολλά πράγματα το έργο. Είναι ένα. Από αυτά που έχω κάνει, νομίζω, ένα από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα, σαν περιεχόμενο και πάρα πολύ λαϊκό θέατρο. Εμένα αυτό μου αρέσει, ότι είναι ένα με πολύ βαθύ περιεχόμενο έργο, αλλά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και χωρίς να είναι φθηνό. Είναι λαϊκό, χωρίς να είναι λαϊκίστικο. Είναι διασκεδαστικό, χωρίς να είναι απλοϊκό. Γελάς, αλλά δεν γελάς με μπαλαφάρα, γελάς με το πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά πρόκειται για ένα συγγραφέα to the point, δηλαδή. Χτυπάει φλέβα, ρε παιδί μου, χρυσού ο άνθρωπος. Εγώ μόνο για το ρόλο μπορώ να πω. Ουσιαστικά υπόθηκαν αυτά που είναι να υποθούν. Είναι ένας περίεργος γέρος, ένας γέρος πατέρας. Πρέπει να είναι από αυτούς που λέμε, ξέρω εγώ, ότι γαλουχούν κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Έχουν γίνει και αυτά, έχουν πάρει μια, είναι αυταρχικός από μόνος του. Πρέπει να φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει καταρχήν την ομοφιλοφιλία, την αδιαφορετικότητα, ας πούμε, του γιού του. Είναι αρκετά σκληρός. Για να μην μιλάει 30 χρόνια στον πατέρα του, στο γιο του, ξέρω εγώ, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σκληρός.
Ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια στην υπόθεση του έργου, γιατί είναι ο μόνος που ξέρει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Ξέρει ποιος είναι ο Σλόουν. Πράγμα που οι άλλοι ούτε θέλουν να τα ακούσουν. Μα από ένα σημείο και μετά ούτε θέλουν να τα ακούσουν, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι που τον κάνει θύμα ουσιαστικά, αλλά θύμα γενικότερο. Είναι θύμα μονάχα του Σλόουν, είναι θύμα και του γιού του, θύμα και της κόρης του. Είναι επίσης πολύ βίαιος ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη σκηνή με τους ξένους. Γιατί βάζει ο Σλόουν από τότε. Υπάρχει αυτή η σκηνή μέσα που λέει «Α, πολύ αλλοδαπή». Και βλέπεις τον πατέρα σχεδόν και λέει όλο για. Τι είναι, λέει, αυτή μόνο για βιασμούς είναι, μόνο για τραγούδια είναι. Έρχονται και βιάζουν τον κόσμο, μάστιγα. Από το 1000. Μιλάμε πόσο σύγχρονο είναι, πόσο σύγχρονο είναι το έργο. Έτσι, ρατσιστή γενικότερα. Δεν είναι μονάχα για τους μαύρους. Ρατσιστή είναι και για την ομοφυλοφιλία και για όλα τα σχετικά τα δίθεν διαφορετικά από την νορμάλ ζωή, τέλος πάντων. Εσύ παίζεις το γυναικείο ρόλο και βλέπουμε μια γυναίκα ουσιαστικά που ζει μέσα στη μοναξιά, η οποία είναι διατεθειμένη να πιστέψει σε ένα ψέμα και να ζει σε ένα έγκλημα ουσιαστικά για να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Πώς θα αντιμετωπίσει το ρόλο? Ναι, αυτό που το θέμα της Κάθη είναι το θέμα της μοναξιάς, πάρα πολύ έντονο. Αυτό το θέμα, αυτή η έντονη μοναχικότητα που έχει αυτή η γυναίκα, είναι μια γυναίκα 45 χρονών. Ζει λοιπόν με τον μπαμπά της, ζει από τη σύνταξη του μπαμπά της, έχει μια σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης. Και από τον αδερφό. Και από τον αδερφό και από τον πατέρα. Εντάξει, είναι κάτι πολύ σύγχρονο, το βλέπουμε και σήμερα. Δηλαδή, γυναίκες που ζουν με τους γονείς τους, λόγω της κρίσης, έτσι. Αυτό λοιπόν την αναγκάζει, όταν βλέπει τον Σλόουν, αυτόν τον άγγελο δαίμονα, να μπαίνει μέσα στο σπίτι, γοητεύεται από αυτόν, της ανοίγεται, της δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Καυλώνει να ζήσει αυτόν, τη ζωή λένε, της. Ξανά, ναι, όλο το τέτοιο. Όλο αυτό. Και κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει, ναι. Ζει μέσα από ένα σημείο και μετά, ζει μέσα σε ένα ψέμα. Δεν δέχεται ότι αυτός έχει σκοτώνει τον μπαμπά της. Κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει, για να επιβιώσει. Είναι ανθρωποφαγική, θα έλεγα, η Κάθη και ο Εντ στο τέλος. Είναι τέρατα. Η χώρα ζει μετά, εδώ και 20 χρόνια, σε ένα ψέμα. Σε ένα ψέμα. Ναι, ναι. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι ο κινητήριος μοχλός που διαπερνά όλο το έργο για την Κάθη, είναι η μοναξιά. Προκειμένου να μην μείνει μόνη της, κάνει τα πάντα. Και η ζωντάνια. Είναι πολύ ζωντανός άνθρωπος. Είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν είναι ιδιωτικό. Δηλαδή δεν είναι επιλογή της μοναξιά. Όχι, δεν η είναι κοινωνική επιλογή. Κοινωνική συνθήκη της. Την έχει αναγκάσει. Ζει σε μια χωματερή με τον μπαμπά της. Δηλαδή, επειδή δεν είναι όμως η επιλογή της χαρακτήρα, είναι σημαντικό αυτό. Ναι, είναι σημαντικό. Έχει μια μεγάλη σεξουαλική ανεπάρκεια, βέβαια. Ναι. Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα της κοινωνικής συνθήκης. Εκεί που ζει. Φέρεται και έτσι. Γι' αυτό και λέει στον αδερφό της, θα με πας στο ξενοδοχείο, θα με πας στα μεγάλα ξενοδοχεία, θα με πάρεις μαζί σου, θα με πας στην καλύτερη ζωή. Και ο άλλος, ως άλλος καταπιεστής, τους έχει εκεί και τους ελέγχει, εκδικούμενος καθαρά για το δικό μου ρόλο, όλη αυτή την αντιμετώπιση του πατέρα πάνω στην ομοφυλοφιλία. Φαντάσου δηλαδή αυτός ο πατέρας πώς μου φέρθηκε εκείνη την ώρα που με έπιασε με το συνομήλικό μου στο κρεβάτι. Θα πρέπει Χριστοπαναγίες να με πέταξε έξω από τις κλωτσιές, να με έκανε ρόμπα σε όλη την περιοχή. Οπότε αυτός, φαντάσου τι τραύμα είναι αυτό, αυτή η βία που υπέστη ο ίδιος επάνω του, που ξαφνικά γίνεται, αποφασίζει να κρύψει τελείως την σεξουαλικότητά του, να γίνει άλλος άνθρωπος για να επιβιώσει σε όλη αυτή τη δίθεν κοινωνία και εκδικούμενος σαν τέρας σχεδόν ουσιαστικά και τον πατέρα του και την. Έρχεται στο σπίτι φιγουρατζής με το κουστούμι του, με τα λεφτά του, και ενώ θα μπορούσε να τους πάρει να πάνε σε ένα καλύτερο σπίτι, να έχει λεφτά, γιατί έχει καταφέρει να επιβιώσει, να αποκτήσει λεφτά, τους έχει εκεί. Χωματερή. Που της έχει πάρει το παιδί και της το έχει δώσει έχουμε για υιοθεσία. Ναι, έχουμε ένα παρελθόν με τον αδερφό πολύ οδυνηρό, το οποίο με τον Σλόουν ξαναβγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Όλο αυτό το τραυματικό παρελθόν. Ο Τόμι είναι ο Σλόουν. Ξαναμπαίνει ο Τόμι στο σπίτι. Ναι. Ο Σλόουν λοιπόν είναι ένας ρόλος που ουσιαστικά είναι ο καταλύτης που βγάζει όλα τα προβλήματα στην επιφάνεια. Και είναι η δική σου αντιμετώπιση. Εντάξει, είναι δύο άνθρωποι μεσήλικες, η τελευταία τους ευκαιρία ή να ζήσουν με τα αποθυμένα τους ή να τα εκτονώσουν. Μεσήλικες. ναι. Δηλαδή, ή τώρα θα εκτονώσουν όλα αυτά τα αποθυμένα, την κατεπεσμένη μου ομοφυλοφιλία, ο κατεπεσμένος ερωτισμός. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια, άγραφο χαρτί για αυτούς. Οπότε, ή τώρα ή ποτέ για αυτούς. Για μένα αυτός ο νέος είναι ένα παιδί σε απόγνωση. Ενώ φαίνεται απελευθερωμένος κλπ. Στην πραγματικότητα
η απόγνωση είναι η λέξη που τον χαρακτηρίζει, χωρίς πραγματικές επιλογές, μεγαλωμένος τίποτα στο πεζοδρόμιο και με αυτά που βλέπει και με τα ερθίσματα που έχει αντιδράσει και προσπαθεί να επιβιώσει με το καλύτερο που καταλαβαίνει για τον εαυτό του. Και κυνηγημένος. Και κυνηγημένος, ναι. Δεν είναι και το πιο άγιος, βέβαια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει επιβιώσει στο πεζοδρόμιο και είναι άγιος. Ενώ θέλω να πω ότι εκεί πέρα ή γίνεσαι και εσύ λίγο κακούργος ή σε παίρνει μπάλα αλλιώς. Εννοείται. Αυτό. Για μένα το ενδιαφέρον με τον συγγραφέα είναι. Είχε πει σε συνέντευξή του. Όταν, επειδή έκανε φυλακή κάποια στιγμή, ότι όταν πήγα στη φυλακή. Για ποιο λόγο? Ναι, γιατί έκλεβε από τη βιβλιοθήκη τα βιβλία. Έκοβε τις εικόνες και αποσπάσματα που του άρεσαν και επέστρεφε τα βιβλία και να. Κάποια στιγμή τον πιάσανε και αυτόν και τον φίλο του. Μιλάμε για όλη τη βιβλιοθήκη, 300 βιβλία. Ναι. Είχε βάλει φύλλα και τα είχε βάλει πόστερ στο σπίτι του. Ναι, και. Μιλάμε για φοβερή αναπτυξία. Τέλος πάντων, και λέει ότι όταν πήγα στη φυλακή, ενώ υποψιαζόμουν ότι υπάρχει κάτι σάπιο στο σύστημα. Τότε λέει ήταν σαν η γριά πόνη, η κοινωνία να σήκωσε τη φούστα της και η μπόχα να αναδύθηκε. Νομίζω σε όλα τα έργα, με έναν τρόπο, χρησιμοποιεί διάφορα πρόσωπα κλπ. Τα οποία αντικατοπτρίζουν το κατεστημένο. Σωστό. Και κάθε φορά αυτό που κάνει είναι να σηκώνει τη φούστα του κατεστημένου και να μας κλείνει το μάτι. Αυτό κάνει σε όλα τα έργα. Στο άλλο έργο του, δηλαδή, στο Τίδιο Υπηρέτη, ξεσηκώνει τη φούστα τη ψυχανάλυση, τη επιστήμη. Δηλαδή, κατακρεουργεί όλη την ψυχανάλυση, του ψυχολόγου. Στου ψυχιάτρου. Ξεκινάει το έργο λοιπόν με ένα ψυχιάτρο. Πώς να πω αυτό, ξεκινάει το έργο με ένα ψυχιάτρο που κάνει οντισιόν για δουλειά σε μια κοπέλα, η οποία την έχει κδίσει. Δηλαδή ξεκινάει το έργο. Η οντισιόν η επαγγελματική είναι γυμνή η κοπέλα με στο γραφείο. Και καλά για τη δουλειά. Και καλά για τη δουλειά. Ναι. Τέλος πάντων, κάνει αυτό. Αυτό κάνει ακριβώς που είναι ο Γιώργος. Δηλαδή, αν έκανε και δημοσιογράφο, θα του είχε. Του καθώ πρέπει δηλαδή και από κάτω θα έβγαζε όλη τη. Και μια γυναίκα νυφωμανή. Ναι, ναι, βέβαια. Ο γιατρός. Ναι. Στο άλλο έργο λες, ναι. Όχι σε αυτό. Ναι, σε αυτό βέβαια. Ναι. Ναι. Α, ναι, και για σε αυτό, ναι, όντως, ναι. Αυτό νομίζω. Τώρα, δηλαδή, αν αντιλαμβανόμουν αυτό το νεαρό ως έναν τραμπούκο που απλά είναι κολόπεδο και κάθε φορά λειτουργεί ως τυχοδιώκτης, γιατί έτσι είναι, τότε θα δικούσε το συγγραφέα. Νομίζω άλλο πράγμα θέλει να πει. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι έχει να κάνει πάρα πολύ. Κοιτάει το χάσμα γενών από την άλλη μεριά και όχι από τη σύνηθη πλευρά. Δηλαδή ότι οι νέοι που δεν καταλαβαίνουν και χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν αυτά που έχουν αξία για τους μεγαλύτερους κλπ. Νομίζω ότι το παίρνει ανάποδα. Βάζει τους μεγαλύτερους ως τυχοδιώκτες που θέλουν να λύσουν το πρόβλημά τους τη δεδομένη στιγμή, αδιαφορώντας για το μετά. Και οι νέοι οι οποίοι τρέχουν να βρουν τρόπο να υπάρξουν μέσα σε αυτή την καταιγίδα που έρχεται από αυτούς που είναι στα πράγματα. Και βέβαια δηλώνει αυτό. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα, έτσι. Δεν δίνει μια ελπίδα. Δεν δίνει ελπίδα καθόλου στο έργο του. Καθόλου. Δηλαδή, ουσιαστικά. Και βέβαια ασχολείται πάρα πολύ με τις κοινωνικές και τις πολιτικές συνθήκες και τις οικονομικές. Δεν υπάρχει τίποτα απλά σαν φάρσα, τίποτα απλά για την έτσι. Ναι. Όλα εξηγούνται γιατί τον έχει βάλει στο ορφανοτροφείο. Δηλαδή, ότι είναι ορφανοτροφείο, ότι οι γονείς του δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Σε όλα υπάρχουν οι πολιτικές και οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες στο έργο του. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει υπερβολή στο έργο, δηλαδή έχεις μια αίσθηση ότι όλοι είναι ψυχοπαθείς, ότι όλοι είναι πειραγμένοι. Γιατί δεν είναι. Όχι, εγώ αυτή ήταν η γραμμή της σκηνοθεσίας. Η γραμμή της σκηνοθεσίας που τους το έλεγα από την αρχή, τους έλεγα ότι είναι τρελή. Δεν είναι καλά. Δεν μπορεί να είσαι καλά να πεθαίνει, να γίνεται κάτι με τον πατέρα σου και εσύ το εκμεταλλεύεσαι. Ούτως. Δηλαδή τι είναι, έτσι αλλιώς η παρά είναι ποια είναι. Η παρά είναι, έχει να κάνει με το φόβο. Ο φόβος είναι. Ή κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν ή κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Άρα δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν ζει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στο έργο είναι συγκεκριμένη. Δεν τη ζούνε. Οποιοδήποτε άλλο θα πήγαινε στην αστυνομία, θα έπαιρνε τηλέφωνο, θα έκανε την καταγγελία. Έχω έναν εγκληματία στο σπίτι μου, ελάτε να το συλλάβετε. Δεν ζει λοιπόν την πραγματικότητα. Άρα όποιο δεν ζει την πραγματικότητα, αυτομάτως φτάνουμε στην παράνοια. Και γύρω μας και εσείς και όλοι μας είμαστε λίγο παρανοϊκοί, άμα το σκεφτείτε, σε σχέση με το φόβο. Απλώς είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί παρανοϊκοί. Κάποιοι άνθρωποι, ειδικά στα θεατρικά έργα, επειδή συμπυκνώνεται σε συγκεκριμένη συνθήκη, έπλεον, δηλαδή, αν τον δει απ' έξω, οι άνθρωποι αυτοί, όντω, θα μπαίνει μέσα κάποιο, σουρλωμανίδι κατευθείαν υπήρχε χαπάκια. Δεν τύχει ο παίρνω όλοι χάπια στο σπίτι. Εγώ παίρνω ζάναξ για να κοιμηθώ. Ο άλλο παίρνει πέντε χάπια. Η άλλη είναι αλκοολικιά και αυτό και λέει, μόνο που το κλείσανε το. Είναι όλοι στι ουσίε. Ο πατέρα, παράδειγμα, βλέπει θαυμάσια και κάνει τον τυφλό. Και κάνει τον τυφλό. Λέει ότι πεθαίνει και είναι μια χαρά, τρώει τον αγκλέωρα. Είναι δηλαδή περίεργα όντα. Δεν είναι φυσιολογικά. Και τι είναι φυσιολογικό, είναι συνθήκη.
που. Και είναι και επίγουσα η κατάσταση. Και δεν και επιβίωση είναι ακόμα. Δηλαδή με έναν τρόπο, με έναν γκροτέσκο τρόπο, ας πούμε. Συμπυκνώνει κοινωνικές σχέσεις με έναν τρόπο. Άμα το λες αφόρμα, αυτή ήταν η επιλογή της παράστασης. Η επιλογή της παράστασης ήταν η εξπρεσιονιστική. Εξπρεσιονιστική. Ναι, το προσέξαμε όλοι. Ακριβώς. Όχι ο ρεαλισμός δηλαδή. Και τώρα, αν το συζητήσουμε, εγώ βαριέμαι πολύ τον ρεαλισμό κτλ. Για πόσο ακόμα θα παίζετε το έργο. Αυτό και τους συντελεστές βέβαια, ναι. Τις παράστασεις. Παίζουν στο έργο, παίζω εγώ, Δημήτρης Μιλωνάς, η Πινελόπη Μαρκοπούλου, ο Γιάννης ο Δεγαΐτης και ο Γιώργος ο Νούσης. Μουσική ο Παύλος ο Κατσιβέλης, σκηνικά κουστούμια Δήμητρα Λιάκουρα, φωτισμοί Θάλια Βελεγράκη, επιμέλεια κίνηση Νατάσα Σαραντοπούλου, βοηθός σκηνοθέτη Στεφανία Σαμαρά. Το έργο παίζει Παρασκευή Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 7 στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα και θα παίζουμε μέχρι 24 Απριλίου.